Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο η Άλκη στην Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου ακολουθεί, στον τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο διάδρομο η Έλενα Χριστοφή δίπλα της, καταϊδρωμένος ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, στον έβδομο διάδρομο η Μάρα Κωνσταντινού, στον όγδοο ο Σίμος Τσάκας και στον ένατο ο Σαβάκης Παϊσίου. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα, βουράτε γειτόνι! Βουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγγύνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Και αφήνει ένα φίλο τη αφού το παρατήρει. Την κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει, αφουρά την ούλη μέρα. Βουράτε να βουρήσετε, ελάτε να του δείτε. Κι ενώ όπως του γειτόνου σα με του κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνη, ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχόλη την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρα και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε, είμαι όπως το φως και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello! Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούρεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Βουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτονα κακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Γιαννής και Κόκος βρίσκονται στη λέσχη του Κέλλη, άλλος φόκου, άλλος αμόλυβδου, για να τον παγιδεύσουν. Πολλά ωραίο το μαγαζί σου να μου γίνει ποτέ τον αμόλυβδο. Ρώτο. Πόσα να πούμε. Το καταδύναμι να πούμε, κατάλαβες. Μα ξέρετε στη σκηνή καμινά. Τραβόρτας. Άλλος. Αν και άλλο, μόνοι μας είμαστε εδώ, δεν είσαι άλλο. Γεια σου, δε τραγόρτα, ρε. Η Σότια παίζει σκάκι με το Θάνο και η Μέρη τρώγεται με τα ρούχα της. Θα πάμε καμιά βόλτα ή θα καθίσουμε εδώ πάνω να πούμε. Μάλλον θα καθίσετε εδώ πάνω, Μέρη μου. Εσύ με μπεις κουβέντα γιατί σε πιώνα σε τριχομαλίζω. Ρε κατάλαβα. Φταίξε σου για του μαύρου, πάλε. Έφταξε μου. Πού το ήβρες εσύ το σκάκι. Είσαι εσύ το σκάκι, ου. Άντε ρε, φέρα μου το δώρο με Σοκράτης πριν χρόνια να μου μάθει, ρε Μέρη. Κατάλαβα. Κατάλαβε και ο Σοκράτης και παραιτήθηκε, αλλά τι φταίω εγώ. Αφού αποκλείεται να μάθεις, τι το θέλεις το σκάκι. Πέταξε το μαύρο. Έχω το για ομορφιά, ρε Μέρη. Πολλά ωραία. Σταμάτα και φέρε μου το δέρμα να σου κράτησε, οκ. Σκοτώθη. Ο Κάτος μέσα στο αυτοκίνητο αναμένει την κατάλληλη στιγμή για να επέμβει. Να που γίνεται, ρε Δάγερε. Δεν ακούω τίποτε, κύριε Κάτο. Τα είναι χαλασμένα τα μικρόφωνα, ρε. Ξέρω εγώ. Καλά, λέει να μην τα ανοίξα, ρε. Έτσι αγιαμίδες που έψεσαι πάνω ξέρω τα δουλειά σε καμά. Απαναγιά μου αν τους πάρει ήδη στην ο Κέλλης είναι να τους ηχτάρει κύριε Κάτω. Θα τους κάνει τίποτε, θα του πούν μια λέξη και δεν θα τους κάνει τίποτε. Να λέξη να του πούς. Εσού να μου πεις παραμάνα. Να του πούς είναι λυπηθουμάς. Μια λέξη παραμάνα. Λυπηθού τα μωρά μας. Μια λέξη παραμάνα, μια. Αλέξη είναι εγώ νομίζω πρόταση, πρόταση που έβαλα. Είναι τα λέξη, γίνεται μια λέξη κύριε Κάτω. Μια λέξη παραμάνα θα το πω και θα το σκάμει να κατουρούν κόμπο κόμπο. Μια λέξη ε. Α, κουλάς. Κάτος παραμάνα, κάτω. Η Βαθούλα λέει την τύχη στην Κικίτσα. Έχει ταξίδι. Είναι ταξίδι. Ταξίδι, έχει θάλασσα, περνάς θάλασσα. Yes, yes, Βαθούλα, yes, 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 yes. Να πω βάθει με κούρτισες τι. Αν νομίζεις ότι να πάει σ' Αθήνα, να γελάσαι σου.
Όχι, μαμά μου, εσένα με γελάζω σου, αν νόμιζες ότι είναι αδυναμέ, να με καταπιέζεις. Πότε πάμε, κυρία Βαθούλα? Σε τρία. Είναι τα τρία. Για τρεις μέρες, για τρεις εβδομάδες, για τρία χρόνια. Ου, όχι για τρία χρόνια, κυρία Βαθούλα μου. Θα κάτσω να περιμένω τρία χρόνια για να γίνω τραγουδίστρια, αφή το πουλί είναι πέταξη. Σοφρόνη, πακέτα ρε, και σε τρεις μέρες φεύγουμε και πάμε Αθήνα. Στο διαμέρισμα της Ναστάζια... Τι έγινε? Όχι και τι έγινε, κύριε Θάνο μου, όχι και τι έγινε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις, είπε τη σπελόνα φυσκάθος. Μα τι είναι αυτό? Θάνο μου, σου είπε καθόλου σου κράτης τι ώρα υπολογίζει να έρθει? Ναστάζια, μην αλλάσεις κουβέντα. Λοιπόν, θα εξηγηθούμε εδώ και τώρα. Μα τι να εξηγηθούμε? Κοιτάξτε, κύριε Θάνο. Κουδούνι, I'm coming. Κοιτάξτε, με εκδοξείς. Πέμπω, δαμέ. Ποιος? Ο Δράκος. Χαλό, δεν έχουμε Δράκους εδώ? Χαλό, για την κυρία Μπέπα που λαλεί. Α. Γίνεται, μάνα μου, μείνετε στο γάλο, έτσι, να ησυχάσω λίγο. Συγχωρέστε, να σας έβλαψα, να... Ακόμα λίγο είναι να πεθάνω. Χτύπα ξύλο, κύριε Ρίκο! Θα το αντέξω, μάνα μου, θα το αντέξω, λάλο. Ούτε εγώ το αντέχω. Ναι, ούτε εγώ. Οπότε πάμε κάτω στο διαμέρισμα μου. Μπράβο. Αυτό να κάνω. Sorry. Να πρέπει να το κάνετε μου την αρχή. Ο Κάτος ακόμη αναμένει μέσα στο αυτοκίνητο. Θωρείς τον που σηκώνεται? Κοίταξε, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι έναν ταλέντο. Σαν να παίζει έναν καμπανούδιν και να μου λαλεί τώρα σήκωστον που τη φωτιά. Τι είναι το μυστικό? Πότε θα το σηκώσεις που τη φωτιά? Και πρόσεξε, να το γύρεις αμέσως μέσα στο φετζανούδι σου. Μέσα στη λέσχη η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εδώ λοιπόν. Δυο λεπτά, κύριε Τραγούρτα. Δυο λεπτά είναι έτσι που πίνετε η ζιβάνια. Η ζιβανία πίνεται με τον εξής τρόπο. Τραβάς μια ρουφιά μπουμπούρο, κρατήσεις τον καπνό μες στο στόμα σου και πίνει και ζιβανία. Απαλία μου, κύριε Γατώ, να τους πνίξει, να τους πνίξει, να τους πνίξει, να τους πνίξει. Κάμε το εσύ να δούμε, το κάνεις, κύριε, πολύ δυνατόν. Πρόσεξε. Εντάξει ρε. Στην εισηγεία σας. Με τις τοπουγές καλό. Ανοίγε. Είναι αγωρό, κόμι. Πιέζαμε. Ευτυχώς που μας φατσίσαν τα κουβέντια.
ξέρετε, ήταν ως πίνουμε τη ζιβανία, εμείς τα βουτυρόπαιδα. Και πήρετε και το βάφτισμα του πυρός. Πέτε μας να δούμε. Ήνταλος ευρεθήκετε, ρε, κοντά στο φτωχικό μας. Έχεις πολλά καλή φήμη. Στείλε με στο κύριε Αμόλυφ. Τι τα φήμη, ρε. Ότι κάνεις ωραία από τα παιχνιούθηκια. Παιχνιούθηκια ωραία. Κάνουμε, ρε, τη λαμπρή. Παίζουμε λιγκρή και παίζουμε τη σκατούλη καβό ξεβόνη αυλή. Και πρώτη ελιά. Και Καμίλα. Ουουουου, Καμίλα ρε τσοκολέιτ ρε. Επιθύμησα να παίξουμε Καμίλα ρε, πάμε να παίξουμε. Εσείς πολύ χιούμορ κύριε Αμόλυβδε, αλλά εγώ ψάμε να έρθουμε τόση στράτα. Εν έχει κανένα ζαρούδι. Είχα τρία ρε και το κατάχτες. Εντάλλως, πού τα ρωτήσεις. Εβούλησα τα ρε. Ρε, μάνα, τα θόρες ήταν να τα αφού η μάνα τους πάει για να καλύφθηκε τον λαό μέσα στο γέρατον του βούρε. Κύριε Αμόλυβδε, έτσι για σιλούθκια που μιλούμε. Να πού μιλούμε, ρε. Ζάρκα, παιγνιούι. Α, τα ζάρκα είναι παράνομο παιγνιούι, λέμε σιλούθκια μου. Και εμείς, οι βούτυροι είμαστε νομοταγείς πολίτες. Τώρα θέλετε να κάνουμε μια εξαίρεση και να παίξουμε καμιά πιλωτούδα και να βάλουμε τα ποτά μας πάνω, άλλη κουβέντα. Κύριε Απόλυτε, έχεις ένα όνομα να σπούμε τώρα, χάλασες το. Ήντανος δηλαδή, μιλούμε για πιλέπου κανένα μπόκερ, ριζέ, κανένα μπόκερ, ας πούμε. Το σαχίνι που ποτά είναι ο πρώτος στη λέμε στο μπόκερα. Φτυχώ τον πολλά. Είναι να μου λέτε ρε παιδιά, μια γύρτα που είναι μεσόν τα κοπέλια να κάνουμε μια εξαίρεση. Εξαρτάται, γιατί πόσα μιλάμε. Α, sorry ρε παιδιά, εν και εσείς τι σας ας τον κύριο, ναι, και τον κύριο Τσοκολέιτα. Εγώ λίγο. Λοιπόν, και αλέξετε σύντροφο, από εδώ κύριο Τσοκολέιτ, από εδώ κύριο Δυναμό, ο υποφαινόμενος Κούλης, άλλος Κέλης, άλλος Φόκος, άλλος Αμόλυβδος. Εντάξει κύριε, τι άλεξε εσύ κύριε Κέλο Κούλη Φόλο Φόκο Αμόλυβδε. Κύριε Κέλη Κούλη Φόλο Φόκο Αμόλυβδε. Τι άλεξε εσύ. Κάτω Σαχίνι, έτοιμος. Έτοιμος. Άμα να μάρκεψε και κατσαρίζει, δεν ακούω τίποτε ρε Δάκη. Δώσ' μου τώρα να δω κύριε Κατσού. Τ' ακούσεις ρε να πεις, τ' ακούσεις. Σιώμα ρε παραμάλλα που να πεις την πελάρα σου. Τι γιατί θωρείς με τα ακουστικά κύριε Κατσού. Κρύψε ρε να νοσού ρε. Πρέπει να δάραξε κανένα σήμα κύριε Κατσού. Αμάνα μάνα, κέψεις σφυρά κατήχη μας. Αν τους πάρεις είναι ο Κένης, είναι πως πανμένη, αν όσο το πως πανμένη. Κρύψε ρε παραμάλλα, κρύψε ρε να δω, είναι μόνο να σκεφτώ ρε. Γεια σου τηλέφωνο να φύγουν κύριε Κάττο και έρχομαι στην ύστερα. Σωστός. Σωστός. Ναι. Ιωάννου. Κοιτάξτε κύριε Κάττο. Να που λαλεί ρε γάρι. Τι λαλεί ρε γάρι. Α. Αν κάνεις ρε. Α. Αν κάνεις ρε, ποιο Κάττο μιλά ρε. Κάττο. Ποιο Κάττο. Είπα Κάττο τώρα. Ναι ρε, είπες ρε. Είπα. Όχι κοπέλια. Δεν φάνηκε σας. Όχι Σαχίνη μου, είπα. Είπα Κάττο. Κάττο ήταν ο Κάττος. Ήβρα έναν Κάττο, ο οποίος είχε ο Κάττος τούτος, είχε κατούθκια και πρόσεχε τα κατούθκια. Και λαλούσε ακόμα, ήρθα σε κίνδυρο να κάτι υλικό σύλλα. Και ελάσσαν να φάσουν τα κατούθκια του Κάττου του καημένου, να τα φάσει. Λαλούσε ακόμα, δεν μουντάρει τώρα ο Κάττος να γλιτώσει τα κατούθκια του. Είναι υποσπασμένα, μιλούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι υποσπασμένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μου καθένα, κύριε Κάττο, πια κάτω, πια κάτω, υποσπασμένοι να λούσουν το. Νιάου κύριε Κάττο, νιάου. Ακούεις με. Ακούεις με κύριε Κάττο. Νιάου. Έλα κύριε Κάττο να πιάσεις το κατούθια σου. Μάνα μου ρε, μα είναι τα κρίμα μπώνει ρε. Ακούτα. Νιαουρίστε ρε. Νιαουρίστε ρε είπα. Νιάου. Νιαουρίστε ρε. Μάνα μου, είναι τα κρίμα μπώνει, κύριε Κάττο. Έλα να πιάσεις τα κατούθκια σου.
πάεις, κύριε Κάττο? Εύχομαι, ρε, να μείνω να με κάνει ρεζίνο κέλι, ρε! Παναγιά μου, να τους κάνει άχρηστο του λαλό σου το άσχο. Ας τους κάνει έτσι, άρε, πόνε, τερκάζει τους, ρε! Παναγιά μου. Τι να κάνω, ρε, κατούθκια μου μαζί σα, ρε. Τι να κάνω, ρε, κατούθκια μου. Τι είναι τα κατούθκια, κύριε, α! Εδίνα μου. Τον καιρό που μου μητσίδρε, είχαμε έναν κατούντια μες στη γειτονιά μας, Λουρκά, ρε. Ξέρεις να μπουν ο κάτους ο Λουρκάς. Μα τζίνος που μοιάζει σαν τον τίγρη. Α, μπράβο. Τζίνος ο κίτρινος που έχει τρεις λούρες πάνω του, ρε. Λοιπόν, ρε, δε να μου, τούτος ο κάτους ήταν πολλά κλεφτής, ρε. Εκρέμαζε τα λουκάνικα η μακαρισμένη μάνα μου που πάνω από τον καπνό και χάνονταν τα λουκάνικα, ρε. Στην αρχή ενόμισε πως τα τρώαμε εμείς. Και έβαλε μας, ρε, ούλους εις τον τοίχο, να. Είμαστε 8 αδέρφια, ρε. Να ζήσετε, κύριε Κούλη, να ζήσετε, αλλά αν δεν τους πει να ξαπολύσουν τώρα, ξέρω να μπορεί να είναι άμεσα. Να σου πω εγώ όταν μπορεί να είναι, ομορφόπεδο μου, να σου πω εγώ όταν μπορεί να είναι. Άκου την ιστορία του κάτω του Λουρκά, ρε. Άμα και τα είσαι μας τη σημάνα μου και τους 8, την άλλη ημέρα νεχωστήκαμε να δούμε ποιος είναι που κλέφτει τα λουκάνικα. Είχε κάτι πιθάρκα, άλλοι μπήκαν μέσα, άλλοι νεχωστήκαν που πίσω και σε μια στιγμή χωρίς έναν κάτω που μένει μου μια τρύπα, ούτε υπολογίζεις, ρε, ότι έχωρεν κάτω και είναι τρύπα δίπλα από Παναθήρι. Θωρείς τον Παγαπότη, θωρεί μια ποτζή, θωρεί μια ποδά, απιάπαστον άλλης ο ρε που κρέμονταν τα λουκάνικα, αρπάσει τα ρε και γίνηκε καπνός. Δεν τον έκανα μας, ρε. Πώς θα τον κατακόψω, ρε, πιάνεται ο κάτσος έτσι εύκολα, ρε. Ήταν να μας ισχύσει, ρε. Κύριε, πέτουν να μας ξαπολύσουν, διότι θα βρείτε τον πελάτη σας τα μέσα, α. Κύριε, εμείς, ρε, κι αν πω του δυναμού να σε σήξει, έτσι να μείνει κόκκαλος πάνω σου, α. Ακούσετε να μου σου είπα. Που λες, Σαχίνη μου, ας σου κάνω την ιστορία, ρε, του κάτσου του Λουρκά, ρε. Την άλλη ημέρα, ρε, Σαχίνη, επίαμε προετοιμασμένοι, ρε. Επιάμε έναν καζάνι με άλλο και γεμώσαμε το μήλαν του σύρου, ρε. Και κάτσαμε το μπουκά στον άλυσον που κρέμονταν τα λουκάνικα, ρε. Ο κουμπάρος την άλλη ημέρα, στην ώρα μου. Απιάπα στον άλυσον να πιάει τα λουκάνικα. Γλιάζει τα κάπιασε μέσα στο καζάνι με μήλα. Εβόλησε και μέσα δεν μπορεί να ταράξει. Τα καπετάσουμε του και μια σακούλα που πάνω, σακουλιάσαμε το. Άμα και σακουλιάσαμε τον και ύστερα, ένε μπορεί να σαν νιάσει, κύριε Τραβόρτα. Ακόμα σου πω, κύριε Κούλη, εάν δεν μας ξαπουλήσουν τώρα τα κουπέντια σου, ένα γυρίζει... Αν δεν σας ξαπουλήσουν τώρα, δεν μπορεί να είναι. Να πιαστούμε, κύριε Απόλυθε, έτσι σκέτο, να πιαστούμε έτσι σκέτο. Βαστάξετε να σας πω την ιστορία του κάτου, ρε. Έτσι όπως ήταν σακουλιασμένος, εδώ καμεν του. Κατάλαβες, κύριε Σαχίνη, ήταν που να γίνει τα μέσα. Τσακάρετε τους, ρε. Συγγνώμη, ρε πατρίδα, αλλά δεν μου αρέσει να με κοροϊδεύουνε. Κατάλαβες. Κάντε τη δουλειά σας, παρακαλώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνω απόλυτα. Ρε, μα χώρα τον τούτο, ρε, μας δεν κάνω διωμένος. Τι είναι ρε τον τα πράγματα, ρε. Τι είναι ρε τον τα πράγματα. Μαθώρε ρε μικροφωνούς και ρε. Μαθώρε μικροφωνούς και ρε. Έτσι ξέρεις, φωνάζω την τόμπουλα για μέσα στο σύλλογο και κουβαλώ τα μητά μου. Μα κουρε δικαιολογία, ρε. Ρε, μα περιπέζεις μας, ρε. Άδε, ρε, άδε, ένα σαχίνι. Μα ποιο σαχίνι, ρε. Ρε, τούτος, ούτε για κορώνος έκαμε, ρε, ξα σαχίνι, ρε. Άλλο. Κάτω! Κατούδι μου, παίρνεις τα σήματα μου καθαρά, μάνα μου! Άκουσες την ιστορία του κάτου του Λουρκά! Άκουσες τι! Ρε, εξαπόλυσες σας ο μαστρός σας, ρε! Δεν έρχεται, ρε! Εξαπόλυσες σας, ρε, ο κάτου, ρε! Εξαπόλυσες σας! Το λοιπόν, κοπέλια, ως δαμέιτα! Εδώ αστυνομία συλλαμβάνεστε! Δικαιούστε να μην μιλήσετε, αλλά αν μιλήσετε, θα χρησιμοποιηθεί να δίνεστε στο δικαστήριο, ενώ ξέρετε! Και σου δικαιούσε ρε να με μιλήσεις. Αλλά δεν μιλήσεις ως αύριο, δεν θα ξαναμιλήσεις.
καμία. Ας ειντήσε τσιά, μιλείτε σιό. Τι θέλεις να σου πούμε, κύριε Ρίκο? Πέτε κάτι, σιό. Παριωράτε με. Εμάς ποιος είναι να μας παριορίσει? Να πού μάθετε, μάνα μου, και θέλετε παρίο κανένα εσείς. Χάσαμε τον άντρα που με στα σέρκα. Άντε ρε περί και εσείς τα μάτα. Γιατί ψέματα που λαλώ. Συγγνώμη για μένα που λαλεί. Άντε κύριε Ρίκο, άντε κύριε Ρίκο. Δεν σε κάνει το χάλι σου και κακορείς δικιά σου, να μας το παίξεις και εγκόμενο. Μη πάνω μου επειδή, έτσι μην μου είσαι τίποτε άλλο για... Τόσο σαν τα λέω παριοράτε με. Άντε να δω τώρα, άντε να δω. Εμάς κάνει το βάσανο μας. Μα ποιον βάσανο, μάνα μου. Μα για το χερχελέ που ήταν τα μέμου μαραζόμι. Με το ξαναπείς έτσι. Πω τον έντομπο. Τι θα κάνεις έτσι άνθρωπος σιό. Τι κάνουν τους ανθρώπους οι γυναίκες, κύριε Ρίκο. Παντρεύονται τους. Ναι, αλλά τούτος είναι ένα άνθρωπος για τη μέρη. Και γιατί είναι ένα άνθρωπος για τη μέρη. Μάνα μου, εσύ θέλεις έναν άνθρωπο, είναι τα λένε να σου πω έτσι. Πέμω σαν εσέναν τώρα. Μάλιστα. Τώρα εσύ ντύσεις. Αναστάζια, τώρα θα βάλω μια μπαουρκά, κυρία Πέπα. Ένα φταίω. Ωρα αγάπη μου, είναι και εγώ αυτό ακριβώς σε σκέφτομαι. Όχι μάνα μου, να χαρείς μάνα μου, άμα αγαπάνε τα κουρίνα όπως λαλεί, με μου κάνεις έτσι πράγμα. Και εσύ με λες ό,τι θέλεις, από πράγματα που λαλεί τις μέρες. Αναστάζια, εσύ λέψες μάνα μου σώμη. Έλα σου πω, δεν υποφέρεσαι! Εντάξει, δεν ξαναπώ τίποτα, δεν ξαναπώ τίποτα. Θα κάτσω για μέσα στην γωνιά και αμέσως στην γωνιά σου παπέθα. Να πάρει πολύ νωρά. Διότι είναι να κοιμηθούμε κιόλας. Πράγμα ρε Αναστάζια, ήβρε στη φόρμα. Πέντε μου σας παρακαλώ ότι εν όρομα που θωρώ, πέντε μου ότι εν όρομα που θωρώ, ότι είναι παθέψει μεγάλο χατά. Κύριε Ρίκο μου, είναι νόρμα που θωρείς. Έπαθες την όπως την έπαθα κι εγώ. Και λάλε μου, γείτονας μου, Τάσος, πάμε να παίξουμε σκάκι. Όχι εγώ, γιατρούς. Καλά να πάθω, έτα ούλα κι όμως. Άντε ρε Μέρη και εσύ, έτω να παίξει ένα-δυο παιχνίδια μαζί της και κανεί ρε. Όχι αγάπη μου, είδα το στομάτι του. Αν τα τσίπεν το ότι ξέρει σκάκι, εμάνεψε. Καλά λαλούν ό,τι μάθεις εν καλό. Κι αετέχνην κι άιστη. Όχι το ένα αλήθεια. Κύριε Ρίκο, ζάρκα έμαθες. Τι έμεινε άλλο να μάθεις? Πώς θα τον σκοτώσει, κυρία Πέπα? Παραγιά μου, παραγιά μου, έχω να λύσει τη σύμπραμα. Νιώθω το έφραγμα να έρχεται. Ω, η οσοκράτησε. Αν δεν πάει που έφραγμα, μάλλον θα δε σφάει, σώμη. Όχι, σε παρακαλώ να το ανοίξεις, είμαι πολλά άρρωστος. Μπορεί να μου δοκεί καμιά και με ρίψεις να βρεις το μελά σου και μένει να παντρευτείς με τίποτε. Φράγκωσε τη γλώσσα σου. I'm coming. Ένα λεπτό παρατήρα πρότασιο που μπορεί να είναι η Πέπα και σίγουρο το έφραγμα. Όχι, το μωρό! Ποιο μωρό? Το μωρό! Μωρός σιόρ του το ξαγάρος! Δε συγγνώμη, αλλιώς πάλι φέρνουν τα μάντωρα! Άμου θέλεις πήγαινε ρε γουρούπετε! Επία κάτω και δεν με βάλανε σου, πιστεύεις το? Πιστεύω, το μωρό! Γιατί χτες πάνω, έφτιαξε σε τζίνι. Έσπασε ένα νεύρα μου τζίνι, κυρία Μέρη. Εγώ είμαστε έτσι ωραία, καλά κάνω και κάτι σαν σκορού, εξέτσι. Καμέ και ήταν κουβάλισε μου τον καλαμαρά. Τέλειος. Αύριο μπάνω Φερμάνι και θα παγορεύω να μπαίνει ξένος άνθρωπος μες στην πολυκατοικία. Κάτσε να επιτρέπετε εσύ να μπαίνεις και ύστερα βάλεις Φερμάνι για τους άλλους ανθρώπους. Εμπόμπε ξέρεις καλά εμένα. Να μην το βάλει που μέσα του ο Ρίκος ο Μάππουρος και το διαμέρισμα θα βρω τρόπο να το πιάσω πίσω. Ό,τι ξέρεις και καλά. Σοβαρά και Ρίκο, τι είναι τα τρόπο να βρεις? Ένα μου τη δουλειά σου, ρε γουρούπετε, εντάξει. Και να πάω να φέρεις το ενίκιο. Μου ήταν χτες που έπρεπε να πιερώσεις. Ενίκιο τον μήνα δεν έχει, κύριε Ρίκο. Να πούμε τροκοπέλο, ε. Και να μου άκουσες. Με μου μου θουνίζεις εμένα, μου θες ότι ούτε άλλο μήνα έχει. Αλλά μη σκουβέντα πάρε, φέρνε τα πάντα, λέ τώρα. Μήνε άξαμε και μπελόν το μωρό και κάμπτει το. Κάμε έτσι πράγμα, ο Κέλης δεν το χωνεύκω, ρε. Δεν το χωνεύκω! Πάσε ένα που σου είχαμε, κύριε Κάτω. Τους άλλους να λαλείς που είχαμε, κατήσει τους. Χαλάλι τους, ρε Γινούς, χαλάλι τους όχι να τους κάνει. Κατάλαβες, άμα απαντήσει το τηλέφωνο και ο πιά σου, κύριε Κάτω, ο γάρος, έκαμε μας ρεζίνη. Όσοι έγωνο, εγινήγεται ρεζίνη, κύριε Κάτω. Το θέμα είναι, δεν το βάθηκα μια εφημερίδα, κανέναν κανάλι. Γιατί κατήσει μας.
Μα αφού άσε τους μουλάκι δεν κάτω, α. Φούμε, κατεφούμε, δεν παραπάντα. Ξέρεις τι σημαίνει να σε πιάσει το στόμα τους η τηλεόραση για τα κανάλια. Αμάνα μου, μάνα. Το τόσο κάνουν το τόσο, ρε παρά. Ρε κύριε κάτω μου, τούτο ήταν τόσο. Φαντάσου πόσο είναι να το κάνουν τώρα. Καταλάβεις, δεν το χωνεύκω, ρε. Δεν το χωνεύκω. Τόση προετοιμασία, ρε, τόσο κακό, ρε. Μα και μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου, ρε, παραμάλλα. Δεν μπορώ να είμαι παντού και πάντοτε. Κατάλαβες, πρέπει να κάνουν και εσύ κάτι. Πρέπει να με ξέρει ο Κέλης. Και να μπαινα εγώ μες στο κουμαρκετικό, σε δυο λεπτά να σου το σακουλιάσω. Οπωσδήποτε, κύριε Κατώ. Οπωσδήποτε. Παραμάλλα. Σαν να και διακρίνω αμφιβολία στο μάτι σου. Όχι, κύριε Κατώ, πόν τον ξέρεις τον Κέλη. Εν τον ξέρεις καν τα σεκτάνεις ενή. Τους εν του κελάνε με τίποτε. Αφού πήγαμε να του κάνουμε νέφοδο και έφυγε το τραπέζι του Σαρκούσιο. Ύστερα πιάνε το ρίκο υπόγραψε να φύγουν τα όλα νομοτυπικά. Κατάλαβες, ύστερα κύριε Κατώ, δεν του γελάς με τίποτε. Τίποτε δεν του γελάς, δεν πιάνετε με τίποτε ο κουλής. Ρε θα τον πιάσω ρε, θα τον πιάσω. Και θα το φέρω να είμαι στον το γραφείο και θα του χωρίσω τενεκέ και να σου φοράξω και σένα να μάθεις τα μπουλέκι πάνω του παραμάλλε, κατάλαβες. Να με μελαλούν κάτω, να με το πιάσω. Εντάξει σου, εντάξει. Εγώ προτείνω να ηρεμήσεις κύριε κάτω μου, διότι να πάθεις και τίποτε με το εσκυμπούσεις, α. Ρε θα τον πιάσω ρε, ακούεις ρε, θα τον πιάσω ρε λάλο σου. Εντάξει σου, ηρέμησε και άμα τον πιάσεις κάνεις το. Και παραμάλλα, σαν να και μπαίνεις μου πολλά οξαφαίνεστε μου ρε. Λοιπόν παραμάλλα. Κατάσχετε το καζαντί σου. Άγια ολάντζε σου. Να μου πούμε ρε. Είπα άγια ολάντζε σου και πήρε κάμα σε κανένα μου το κακάο. Να τσούμε εδώ και μας θα μιλήσει μια ώρα και μας ήρθα. Άντε ρε άνθρωπο μπονάω, πια για όλα και πιένε κάμα σε κανέναν κακάο ρε. Ένα παραγγείλεις κακάο ρε, είσαι άνθρωπος εσύ ρε. Είναι κάτω ξαπούλα με σε δυο λεπτά, γιατί δεν με ξαπολύσεις, δεν πάρω τα πουλά στις εφημερίες. Κι αύριο, χωρώ και το πρωτοσέλιδο που να γράφει το μεγάλο φιάσκο του κάτω. Ξέρεις να πούν το φιάσκο, ξέρεις. Εγώ ξέρω, δεν σου ξέρεις ήταν πονοφούσκο, ξέρεις. Βεβαίως και ξέρω. Θέλεις να παίξουμε μετά. Α, δεν κάνουμε ένα πρωτάθλημα. Αμέ. Παιδιά, σας παρακαλώ, μην μιλάτε. Συγγνώμη, Σωτιά μου, απλώς επειδή κάθονται τα κορίτσια και κοιτάνε. Εντάξει, ρε Θάνο, έτσι είναι το σκάκι. Δύο παίζουν, οι άλλοι κοιτάνε. Χωρίς να μιλάνε. Χα. Ναι, Σωτιά μου, αλλά αυτό το πράγμα είναι άδικο. Γιατί σαν καθόμασταν εδώ, ήρθατε και αρχίσατε να παίζετε σκάκι. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, εσείς να παίζετε τα χείλη σας. Τι θέλεις να σου κάνω εγώ. Και να σου υπενθυμίσω και κάτι. Αυτό τυχαίνει να είναι το σπίτι μου και όχι το σπίτι σου. Βρε κορίτσια, μη με στεναχωρείτε. Τι γίνεται με σας σήμερα. Πάνω νεύρα, κάτω νεύρα. Δεν τελειώσετε ακόμα εσείς. Αγαπητέ, δεν είναι τάβλη που παίζουμε. Σκάκι παίζουμε. Όχι, φίλε, δεν το πρόσεξα. Πραγματικά δεν το πρόσεξα. Σε το συγγνώμη, α. Τι λέτε, κορίτσια! Εσύ με κανένα κάμπι. Γέμουχ! Αρτεμάκη, σε παρακαλώ, σταμάτα χωριά τη λίτια. Δεν καταλάβα, ρε, Σωτιά, είναι από το πρόβλημα, δηλαδή. Άννα, να που θες να παίξουμε κανένα τσιλιτό ή κανένα φεύγα. Α, ξέρεις και φεύγα. Βεβαίως ξέρω και φεύγα. Ξέρω και πολλά καλό, μάλιστα, το φεύγα. Εν εσύ βλέπω αν το ξέρεις το φεύγα. Εγώ ήμουν πρωταθλητής του φεύγα. Σοβαρά. Έατε φεύγα, καλό να πλάσουμε. Αρτεμάκη, εσύ φεύγα. Θάνο, πάμε μέσα να συνεχίσουμε στο δωμάτιό μου. Άστο, ρε Σώτια, τώρα ξενέρωσα, δεν θέλω. Γιατί, επειδή άρχισε να σε στριμώχνω. Όχι, είναι Αστάζια επάνω, θα έρθει και ο Σοκράτης. Είναι και η Μέρη. Έλα, τώρα σταμάτα, δεν τρέχει τίποτε με τη Μέρη. Η Μαρία εδώ δεν μας μιλάει. Σε είχα δει στο κλάδι σπράδες. Α, ναι. Χορεύεις, ωραία. Thank you. Πες μου κάτι, γιατί λέτε όλοι thank you και δεν λέτε ευχαριστώ.
Α, sorry, δεν το θέλω, μου φεύγει. Ναι, σου φεύγει, σου φεύγει και ο Γιάννης σου έφυγε και νομίζω παίζει το απάρι σου ή είναι η ιδέα μου. Τι είναι το απάρι? Μα δεν ξέρεις τι είναι το απάρι. Για το απάρι είναι το μικρό το άλογο. Θες να πάω να σου φέρω ένα μικρό άλογο να το κουβαλιτζέψεις, να κοπείς του βούρου να δεις. Εντάξει, φίλε. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους. Δεν θα χαιρετήσεις κανένα. Πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας. Έλα εδώ, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στο δωμάτιο. Πολλά ωραία νύχτα μας πόψε. Πάρα πολλά ωραία. Μα δε μας, τι ωραία που περνούμε. Sorry, Μαρία, I'm sorry. Δεν ξέρω ούτε να κουβαλήσω καλαμαράνι ισότια εδώ μέσα. Συγγνώμη, Αρτεμάκη μου, κάποιον έπρεπε να σας κουβαλήσει ισότια. Δηλαδή, εσείς κουβαλήσετε μας εμάς. Μην μου λέει κουβαλήσετε μας, γιατί εντυχερός που είναι ο Ιαννής δαμέ. Πολλά τυχερός που είναι ο Ιαννής δαμέ. Αρτεμάκη μου, έλα, ηρέμησε. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Πώς θα ηρεμήσω που ήρθε με έναν ύφος και κάνει μου βέζει μου τον Μπράιαν Πιτ να πούμε εγώ λύσε τις κυρίες μέρες που να κολλάζει τη ισότια τώρα. Αρτεμάκη μου, αν πάτσε εντζίνες που του κολλούν. Γιατί ρε Μαρία μου, εσύ κολλάς τους και κόλλησες σου. Έλα σου πω, με το ξαναπιστούν το πράγμα, να. Δεν μπορώ ρε, δεν μπορώ τον καλαμάρα, δεν μπορώ με τίποτα τον καλαμάρα. Έλα ρε μωρό μου, σταμάτα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να ηρεμήσω, δηλαδή διά μου, ήρθε έτσι, είμαστε καλά καλούλικα, ήρθε μου έτσι με ανήφος, απέξεις κάκι η μισή μου, απέξεις κάκι η μισή μου ο καλαμάρας. Δεν μπορώ να ηρεμήσω ρε παιδιά. Τώρα μπορείς. Ναι, εγώ και... Μάνα μου ρε, εσύ έντσε πονηρέ. Όχι, εγώ έντσε μπορώ να ηρεμήσω, θέλω να πω. Θέλεις κι άλλο φυλάκι? Άντε ρε με τέτοια παρετάτε, γιατί δεν μπορώ, α! Πού είναι ο Γιάννης μου, πού είναι, πού έπιεντε χάθηκε! Α, ποιος Γιάννης? Άντε ρε Αρτεμάκη, ποιος Γιάννης είμαι σου, μ' άκου, ποιος Γιάννης! Μάνα μου, μάνα μου, ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Φίλος σου είναι ή γνωστός ή το παιδί σου μήπως. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι η αγάπη μου, είναι η ανάσα μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Όλα μαύρα μάτια κι όνειρε στα γάλα να τραγώσεις. Όχι θα μιλήσω για λουρά, εσύνες πεντακόσες και εσύνες πεντακόσες. Κάσε παραμάλλον. Όχι επειδή του Γιάννη που μπορεί να μιλήσω για λουρά τα μάτια του, όχι του κόκο, εσένα ρε κόκο, μιλά τώρα, να φαινούνται τα μούτρα του, να δούμε τα μάτια τους δύο. Πάντως, κάποιον μιλήσω για λουρά. Χαίρεσε ρε γάρε που τους έδινε ο Κέλης. Εμάς σου τόσα ριάλια και χαίρεσαι ρε γάρε. Όχι, χαίρομαι κύριε Κουλή μου, κύριε Κατώ μου, συγγνώμη. Απλώς είπα να πω ένα αστείο έτσι για να αποφορτήσω την ατμόσφαιρα που λαρούν και οι εγγράμματοι. Στόχος να με παραμάλλα. Τι έκαμε εδώ ρε. Όχι τι έκαμε, τι τους έκαμε να λαλείς. Κύριε Κατώ, πέταξε τον έξω να χαρείς. Τι είναι κύριε πολίτη με το γραφείο της αστρολογίας. Κάσε Ιωάννου που να κάνεις παρατήρηση του Κάτω. Γιατί μου τσούνας σου πρώτα, είσαι τι. Α, έπιτα μας ο αρχηγός. Ποιος αρχηγός είναι. Η Βαθούλα. Έλα ρε αγαπούλα. Τι είναι πάνω. Ναι αγαπούλα μου, οκ, ναι. Ναι αγαπούλα. Αγία μου, έλα λεπτό ρε αγαπούλα. Έλα λεπτό πάνω μου γιατί. Δεν σου λάψα, απλώς βγήζω αυτή μου ρε αγαπούλα. Ναι πάνω μου. Γιατί ρε αγαπούλα, δεν πιστεύεις το όμορφο σου ρε αγαπούλα. Έπλεγε με ένα μισό αρφέ του κύριου Γκάτσο, έπλεξα μέσα στην ομία μάνα. Λοιπόν, κύριε, κάμετε τα μπίλιες. Κύριε Κατώ, ένα λεπτό, έλα, ας πω ο κύριο Κατώ, ρε Βαθούλα, μιλάς Βαθούλα, δεν μου πιστεύει ότι... Γεια σου, Βαθία. Ναι, δάμε ο παραμάλα, και πέλανε την κεφαλή μας. Εντάξει, έρχεται σε λίγο. Πού είσαι, Βαθούλα μου. Αγαπούλα μου, γαλή μου, επίστεψες να τον όμορφο σου, ναι. Άντε, να σου πω, Βαθούλα, βράσε από τον νερό, μάνα μου, κάψε και το αρκοντήσιο να γίνει η καμαρίτσα κρύ. Ξέρεις, ναι, βάλε και κανέναν DVD.
και να έρθω. Είναι πιο ταξίδι, βασούλα, ρε Παναγιά μου, ρε, χαθήκε τον κόσμο, ρε. Αν τώρα πας θυμήθηκα, ρε βασούλα. Δεν βρίσκα σήμερα την τόσο βράκο μου με τους σταύρους, κόρη. Α, ο έτσινο, μάνα μου, το άλλο, ρε, γύρω πονή ταύρι που βγάλει μόνο τους καπνούς που τα ρουθούμια τους. Ρε, εγώ που βγάλω καπνούς που τα ρουθούμια τώρα. Αγαστούν οι μαύροι σαν τα μάτια σου. Να το πιερώσεις πολλά ακριβά, κύριε. Λοιπόν, κύριοι, πού έμειναμε? Α, και έπου σας είπα γάρους. Όχι, κύριε Κατού, εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι. Ο ένας και μοναδικός γάρος είναι αυτός εδώ. Αυτός ο οποίος μάλιστα απάντησε με το τηλέφωνο και είπε «Διατάξτε, κύριε Κατού». Κύριε Κατού, κοιτάξτε, ήταν πας στην ένταση τη στιγμή και την ώρα και... Ιωάννου, ο αστυνομικός ο καλός εν πας στην ένταση τη στιγμή που ενεργεί. Ναι, ενεργήθηκε να μάθω να αρπάξαν οι μπράβοι του Κέλλη. Κύριε Κατώ. Καλά, ρε, μείνετε κι αμέ. Αρπάξα σα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μείνετε κι αμέ και φάετε. Όχι, κύριε Κατώ, μα τζίνι να δει να που πάθασαι. Τζίνι να δει να που πάθασαι. Δηλαδή. Κύριε Κατώ, παρόλο που δεν χορεύω τον κόγκο, αλλά οφείλω να ανθρωπολογήσω ότι πια έτσι το τσόκολετ και τον πατρίδα και του γιου τύπου και φάκα του χαμέ σαν τη μάπα, κύριε Κατώ. Φάκα του χαμέ σαν τη μάπα. Καλό. Τον πατρίδα δεν τον ξέρω, μα το τσόκολετ ξέρω. Και θέλει να πιστεύει ότι τους έδεραν ο κόκκος και τους κοιό. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Κάττο. Και εγώ, παρόλο που δεν χωνεύω το Γιαννίν και οφείλω να το ομολογήσω αυτό το πράγμα, ότι δεν το χωνεύω, ο Γιαννής που ο Θωρής άρπαξε του και τους κοιό, το δυναμό και το κέλι, και θα κάνει τους καμί... Καλό, κύριε Κάττο, εδώ και τους πολλές. Έλα, κόκκο, ότι ο Γιαννής, ο Ιωάννου, έδεραν το Κέλλιν και το δύναμο, ρε. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Δεν φάμε κι εμείς καμιά αυτό, δηλαδή. Για σας αρπάξω να φάτε δυο τρί, ρε. Να ντρέπεστε, ρε. Ποιον περίπες έδερον, Κάττο, ρε. Να πρέπει φύγετε που θα πέρε. Κανονίσετε να καλύψετε ο ένας τον άλλο, ρε. Όχι, κύριε Κάττο, με όλον τον σεβασμό που σας διέπει, δηλαδή, αλλά αν δεν πιάνετε γίνει την ώρα τηλέφωνο να... να μιλήσετε, είχε να το πάρουμε που και μέσα και να στρώσουμε και το ζαρού, είχε να το άλλο. Έφτεξα εγώ, Ιωάννο, δηλαδή, α. Έφτεξα εγώ που σε πήρα τηλέφωνο και το ξα... Πύρκο ρε! Πύρκο ρε! Πύρκο τώρα! Μάλιστα κύριε Κάττο, μάλιστα. Να μάλιστα κύριε Κάττο. Πύρκο! Πάω πύρκο! Μα πάω πύρκο! Έτσι θα πάει. Δαμέ θα μείνεις. Δαμέ θα μείνεις να εστρώσεις ώστε να σε κάνω αστυνομικό ρε, καταλαβείς. Ώστε να σε κάνω αστυνομικό! Δαμέ θα μείνεις ρε! Είδες κύριε Κάττο, τον καιρό που σου ελάλω εγώ να με το φέρεις να μέσα δά, δεν με άκουες. Shut up, κόκο. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Και πήγαινε κάμε καφέ. Βεβαίως. Και φκάρτσε το μουστάκι. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Έφυγες. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Καφέ και μουστάκι. Μάλιστα, κύριε Κάττο. Έκαμε με ρεζίνο, κύριες. Δεν το χωνεύκω, θα πάθω καρδιακό. Μη κακός σας, κύριε Κάττο, για όνομα του. Σκάσε, ρε, εσύ. Και πήγαινε φκάρτσε το μουστάκι. Δεν σας αρέσει και κύριε Κάττο, να φύγω και μουστάκι. Μόνον οι άσυλα άνθρωποι αφήνουν μουστάκι, Ιωάννου. Μόνον οι άσυλα άνθρωποι. Δεν βρίσκεις σωστούς ανθρώπους σε τούτον τον κόσμο, μάνα μου, καταλάβεις. Εγώ ήβρα έναν, κύριε Ρίκο μου, και όπου κι αν είσαι, άκου τώρα. Όχι, μάνα, θέλω να πω, ενούλη, συνηθίσαι στην κλεψάνη, καταλάβεις. Καλά, γιατί έρχεσαι όμως έτσι χάλουπα, χάλουπα δίπλα μου. Γιατί θέλω στοργήν, θέλω κατανόηση και αγάπη, μάνα μου. Μέρι! Κόρη, τι είναι κατά μες πάλι μας στα αρμάρι μου, να αλλάξεις πάλι φουστάνι. Έλα, βγει η ώρα. Γιατί ίδια βάζω σου χέρι. Θέλεις στοργή, κατανόηση και αγάπη. Όπου να είσαι, έρχεται ο Σοκράτης και θα του δείξει όση αγάπη, στοργή και κατανόηση θέλει. Γιατί με καταλαβαίνετε, εσύ, Ιούργη, γιατί δεν με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε εσύ, κύριε Ρίκο, αλλά είμαστε κι εμείς νέες κορούδες να σας δινησιάσεις. Πάω να παίξω σκάκι. Μέρι, σε δεν θα με αφήσεις μόνη μου. Hello. Έλα, Σοκράτη μου. Ναι, περιμένουμε σε... Θα σου την πιάσουν την ύφη σου. Έλα να δεις ποι. Ο Θάνος είναι κάτω και παίζει σκάκι. Σε δύο λεπτά, εντάξει, περιμένουμε σε. Λοιπόν, κύριε Ρίκο μου, έρχεται σε δύο λεπτά, όταν καλύτερα να μαζί μου. Μα πού να πάω, μάνα μου. Έχω ολοκλήν μου την κατοικία και δεν έχω να πάω πού ποτέ. Μάνα μου, ρε. Εντάξει, κύριε Ρίκο μου, μείνε και να εξηγήσω του Σοκράτη.
Ελπίζω να καταλάβει. Ναι, κύριε Ρίκο, μου μείνε. Όλοι για μια ελπίδα ζούμε. Κι αν δεν σφάει, κάνε προπόνηση για εμπέπα. Πρέπει με έτσι, κάνετε με ό,τι θέλετε. Αλλά άλλο σα το. Ο Ρίκο ο Μαπούρο πάλι θα τα καταφέρει, Σιόλ. Πάλι θα τα καταφέρει. Θε μου, αλήθεια, κύριε Σοκράτη. Ναι, παιδί μου, πάω και εγώ να φέρω τον παραστρατημένο. Κι α πούμε ένα άλλο πράγμα. Τούτου που ήβρετε, ούτε τον ηχούδι του Ρίκου του Μαπούρου δεν αξίζουν. Ούτε τον ηχούδι του. Ό,τι πεις, κύριε Ρίκο μου, ό,τι πεις. Ό,τι πεις εσύ, αγάπη μου. Αδελφιά καλή, γιατί δεν αντέχω άλλο. Να μωρέ, Μαρία μου, έτσι ζήλεψες. Άφημα και μας έτσι λίγο να χαρούμε, παιδί μου, έτσι πώς θα βάσανα πάνω μας, πώς θα βάσανα. Μάνα μου ρε, μάνα μου ρε, το βασανισμένο μου ρε. Άντε, πάμε έξω. Όχι, όχι, περιμένετε να έρθει ο Γιάννης, α. Ε, πότε. Γεια, πού είναι. Μα ποιος. Οι σκακιστές. Μέσα. Thanks. Αν ακούσετε τσιριλιές, μεν ταραχτείτε. Μα τι γίνεται. Τώρα εν να γίνει. Τώρα εν να γίνει. Τι γίνεται εδώ. Εσύ τι κάνεις εδώ. Πάνω. Τι έγινε. Καλέ δεν τρέπεσαι, τους στείνεις όλους, σε περιμένει. Ο Σοκράτης συναστάζει ο πρέσβης της Εσχωνίας. Ποιος. Καλέ, ξέχασες ότι έχει πάρτι ο πρέσβης. Πάρτι. Ναι, καλέ σου λέω, σε περιμένουν όλοι στο αυτοκίνητο, πάμε. Βουλεύκεις με. Εντάξει, κυρία Μέρη. Θέλεις πόλεμο, θα τον έχεις. Είχεν τόσους ανθρώπους, εγώ εστραβώθηκα και πια και πήρα τον τούτον εστραβώθηκα. Σοφρόνι, έτοιμα να μου δαμε. Το αεροπλάνο δαμε, δαμε είσαι. Σοφρόνι, δαμε είσαι εσύ και δαμε είμαι εγώ. Τι κοίτσα τώρα σοβαρό μιλάς, μάνα μου. Μανιά μου ρε, Σοφρόνι, κοίτα μάνα μου, γιατί με ρωτάς τώρα σοβαρό μιλά. Φέτο, έτο, δαμε ρε, μάνα μου. Α, και το μικρόφωνο δαμε, Σοφρόνι. Ναι, θα σταθώ. Θα σταθώ, δαμε πίσω από την πόρτα. Κι άμα έρθει μέσα, θα την ανοίξω και τσόκ θα την δω από πάνω και θα το αφήσω γουνάρι. Άντε, μάμα μου κάνει, δεν ευαρέθηκες, μάμα μου, Όχι, κορία, δεν ευαρέθηκα, άμα είναι να έρθει ο κουμαρτσής να σου πιάσει το διαμέρισμα, να σου πω εγώ. Ρε, μαμά, δεν είναι έτσι εύκολα που πιάνουν τα διαμερίσματα. Ηρέμησε, μητέρα, φέρνει να τα κανονίσει ο παπάς μου. Μα να κανονίσει ο παπάς σου, ρε, αφού υπογράψα εσύ γραμμάτια, λαλούμε. Παναγία μου, βαρεθήκαμε από την ιστορία, εμείς σας εγωστούμε να φύγουμε και κάνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Εντάξει, Κικίτσα. Θα σηκωστείτε να φύγετε. Έτσι. Έτσι την πόρτα τα χαμέ. Και σηκωστείτε να φύγετε. Ευαρέθηκα να ζούλουν. Όλους, άντε, σηκωστείτε να φύγετε και αφήστε με. Μητέρα. Τίποτε να μέμπει. Άντε. Άντε, ρε, μαμά, μια κουβέντα είπαμε. Ναι, μια κουβέντα που είπες, Κικίτσα. Είναι πολλές οι κουβέντες που είπες. Κουράστηκα. Άντε, μαμά, αγαπώ σε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Άντε, μαμά, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Όχι, 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 την πόρτα θα χαμίσει, κοστίτε να φύγετε. Ελάτε, έτσι, δαμέ. Άντε, εδώ και χαμί, πιάστε τώρα που θέλετε να πάτε στην Ελλάδα και πιένετε στο καλό. Μαμά. Και αφήστε την πέμπα να μας χαμίσετε μόνοι. Άντε, ρε, μαμά, με καμνείς έτσι. Αφού θέλετε να πάτε στην Ελλάδα, ρε, τον τζαμί, πιάστε και πιένετε. Και να αφήσετε την πέμπα να μας χαμίσετε μόνοι της αμέσως. Φύγετε. Κικίτσα μου, τι έπαθετε. Τι έπαθαμε. Να φύγετε όλοι σας. Όλοι σας να φύγετε, να αφήσετε μόνοι της την πέμπα. Νομίζετε που σίδερον η πέμπα. Φύγετε. Εντάξει, μητέρα, θα φύγουμε, θα φύγουμε. Φύγετε, ρε, να φύγετε. Να πάτε στην Ελλάδα, στο καλό και να μας γράφετε.
κορίτσια, πες με κανένα τάμπλινγκ. Μια μπουχά. Αρτεμάκι παρέδω τα χωριά τη Λίκα. Πολύ καλός, σοκοκλή μου, ακόμη μια φορά. Αστεμάκι, παρέτα τα χωρκατηλίκια. Να μπορέσω, για ρε κατάλαβα, για ρε κατάλαβα. Μαρία. Ρε Άντα. Πες εκεί, Βαγγέλη. Ρε, ξέρετε το πράγμα που κάνεις, να σου πω. Έχω! Έχει κάτι. Μα ξέρεις καλά εμένα, θα με το βάλει που μέσα το ρίχος ο πάπορος και το διαμέρισμα θα το πιάσω πίποτα. Με πίπο. Παναγία μου. Πίπονι. Θα βρω τρόπο να το πιάσω. Ένα παιδιά. Πάνω. Τι έγινε. Καλά δεν τρέπεσαι. Τους στείνεις όλους, σε περιμένει. Ο Ναστάζιος. Δεν τα πιστεύω. Είναι και καλό. Το λοιπόν κοπέντια τέλειωσε όλο στα μέτα. Εγώ αστυνομία δικαιούστε να μιλήσετε επειδή συλλαμβάνεστε και αν δεν μιλήσετε, σε. Το λοιπόν κοπέλια ως δαμέ ήταν. Αδό αστυνομία, αδό. Αδό μπορείς να καταφέρεις. Μα πεθάνε. Νομίζω από ζητάς τον μπάτσο πραγματικό. Σε πέντε. Τρία. Εγώ ξέρω! Εσύ ξέρεις τα μονοκούστο, ρε! Ξέρω, ρε, τα να βουρήσουμε φωνά